svegliato, svegliato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato il vaso. Oh, partigiano, partigiano, portami via. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι. Είναι Παρασκευή 13 Μαΐου και ακούτε την εκπομπή «Με χωρίς πατρίδα» μέσα από την ΕΡΤ Open, την ελεύθερη φωνή του ραδιοφώνου. Καλώς σας βρίσκουμε. Με τις απεργίες και το Πάσχα λείψαμε σχεδόν ένα μήνα. Μας λείψατε και ελπίζουμε να σας λείψαμε κι εμείς. Στα μικρόφωνα είναι οι δύο απάτριδες, η Μαρία Παπαγεωργίου και ο Ανδρέας Στασινόπουλος. Στη βάρδια αλληλεγγύης πίσω από την κονσόλα του ήχου συναντούμε τον Μανώλη Σάλα. Καλησπέρα Μανώλη. Εμείς γιατί απεργήσαμε, Ανδρέα? Αφού ούτε δημοσιογράφοι είμαστε και όπως επανειλημμένως έχουμε δηλώσει, δεν συμφωνούμε με 48 ώρες ή 24 ώρες απεργίες, παρά μονάχα με μία απεργία διαρκείας. Η αλήθεια, Μαρία, είναι ότι εμείς θα κάναμε εκπομπή την... Εμείς θα κάναμε εκπομπή την προηγούμενη Παρασκευή, αλλά πέρυσαν και η τεχνική μας, το θύμισε εδώ Μανώλης, οπότε δεν ήταν δυνατό να βγούμε στον αέρα. Θεωρούσαμε ότι η συγκεκριμένη απεργία εξυπηρέτησε μια χαρά την θελόδουλη κυβέρνησή μας, στο να περάσει όσο πιο ανέμακτα ήταν δυνατό το καινούριο ασφαλιστικό και το φορολογικό. Τώρα πια δεν έχουμε άγχος για το πότε θα βγούμε από τα μνημόνια. Είμαστε ασφαλείς. Έχουμε μόνιμο μνημόνιο, το επωνομαζόμενο και ως κάβα που ετοιμάζει προς ψήφιση ο Πρωθυπουργός μας, ο διεθνής ηκέτης, ο μαέστρος της απάτης Αλέξης Τσίπρας. Έχουμε και κόφτη. Επίσης, μας έλυσε μια για πάντα την απορία που είχαμε όσο αφορά στα ποσά και τι μέγεθος ψέματα μπορεί να ξεστομίσει αυτός ο άνθρωπος. Δεν είναι ψέματα, είναι αυταπάτες. Πάμε να δούμε τι αναγράφει το λεξικό στο λίμα αυταπάτη. Λέει λοιπόν, είναι η κατάσταση κατά την οποία κάποιος παραπλανά, απατά τον ίδιο τον εαυτό με το να αποδέχεται ως αληθινό κάτι που δεν είναι, επειδή δεν μπορεί ή δεν θέλει να αντιληφθεί την πραγματικότητα. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο εντελώς καμένος ο Πάνος και η λυπή αξιοθρήνητη κυβερνητική κουστοδία έχουν πλήρη συνείδηση της πραγματικότητας και συνειδητά εξαπάτησαν και συνεχίζουν να εξαπατούν τον ελληνικό λαό, ο οποίος, να υπενθυμίσουμε, ότι δεν είναι άμυρος ευθυνών. Είναι ψεύτες, καιροσκόποι και πολιτικοί απατεώνες με ή χωρίς αυταπάτες. Σήμερα δεν πρέπει να γκρινιάζουμε, έχουμε χαρές και πανηγύρια. Γιορτάζουμε μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, το άλμα της χώρας. Και δεν θα γιορτάσουμε μόνοι, θα το γιορτάσουμε με παρέα, καθώς έχουμε τη χαρά να βρίσκεται στην συντροφιά μας ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος, ο Χαΐνης Δημήτρης Αποστολάκης, ένας καλλιτέχνης, διανοητής, στιχουργός, συγγραφέας, τραγουδοαφηγητής, φιλόσοφος και πολλά ακόμα που θα ανακαλύψουμε στην πορεία. Σε ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκες στην πρόταση, Δημήτρη. Καλώς ήρθες, Δημήτρη. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα, φίλοι ακροατές. Να πούμε ότι σε συναντούμε πρώτη φορά. Μιλήσαμε μόνο δια τηλεφώνου και μας έκανε εντύπωση όταν είπες ότι δεν καταγράφεις κανένα νούμερο στο κινητό σου, ώστε κάθε κλήση που λαμβάνεις να είναι μια έκπληξη, να μην γνωρίζεις ποιος είναι.
Ζεις όλη τη ζωή σου ανάλογα με την έκπληξη να υπάρχει παντού? Ναι, ναι. Θεωρώ βασικό συστατικό, ρε παιδί μου, της ηθικής, της ιερής περιέργειας. Δηλαδή, πώς θα με κάνει μένα η ζωή μου να εξερευνώ το άγνωστο, εκπλησόμενο σαν παιδί. Ένα παιδί εκπλήσεται. Σκέψε ότι όλοι οι μεγάλοι τα γελούν πολύ λιγότερο, απαντούν ότι τα έχουν δει όλα, δεν τους εκπλήσει τίποτα. Δηλαδή, εγώ μπορώ να πεθάνω από τη χαρά μου όταν δω, ας πούμε, τα τόσα διαφορετικά χρώματα που μπορεί να έχει μια σαλάτα. Ξέρεις ότι πολλές φορές είναι ύβρις απέναντι σε αυτό το υπερθέαμα που λέγεται ζωή. Είναι ύβρις να μην χαιρόμαστε με αυτά που θεωρούμε προφανή. Στην εκπομπή μας προσπαθούμε να ιχνηλατήσουμε τη διαδρομή προς την ελευθερία, τη διαδρομή διαφυγής από τον απάνθρωπο κόσμο της ιδιοκτησίας. Έχεις γράψει ότι την εν λόγω διαδρομή θα μπορούσες να την παρομοιάσεις ως μια πορεία προς την αγάπη. Επίσης, θεωρείς το γέλιο ως επαναστατική πράξη. Δώσε μας περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς αντιλαμβάνεσαι την πορεία προς την ελευθερία. Κοίταξε, εγώ είπα ότι η ελευθερία, μου αρέσει να την ετυμολογώ σπάζοντας τη λέξη, σαν έλευση προς το εράν, πορεία προς την αγάπη. Κοίταξε να δεις, τα ιδανικά, όπως είναι η ελευθερία, η δικαιοσύνη, όλα αυτά τα υψηλά και τα υπέροχα, είναι όπως οι αριθμοί μηδέν και άπειρο. Τι είναι αυτή? Στην ουσία το μηδέν και το άπειρο δεν είναι αριθμοί, είναι περιοχές. Δεν έχει, δηλαδή είναι μηδέν, είναι άπειρο, δεν μπορεί κάτι να είναι. Μπορεί να τίνει στο μηδέν ή να τίνει στο άπειρο. Είναι τάσεις. Οπότε η ελευθερία, η δικαιοσύνη είναι διαδρομές. Δεν μπορεί κανείς να είναι δίκαιος ή κανείς ελεύθερος παρά όταν γίνεται δικαιότερος ή γίνεται πιο ελεύθερος. Οπότε λοιπόν είναι η ζωή μας, βασικά δεν είναι στατικές ισορροπίες, αλλά είναι πορείες. Είναι πορείες αλλαγών. Τώρα θα μου πεις, υπάρχει αυτό το ιδανικό πραγματικά ελεύθερου και δίκαιου? Ναι, είναι αυτός όμως που έχει πληρώσει όλη τη διαδρομή της προσπάθειας, που και αυτό δεν είναι στατικό επίσης. Αυτό είπα. Τώρα όσον αφορά για το γέλιο, όσον αφορά το γέλιο, ναι, το γέλιο είναι ένας τρομερός τρόπος, γιατί άμα δεις ότι όλα τα ανέκδοτα είναι τραγικά. Ο άλλος πέφτει και χτυπάει το πόδι του, ο άλλος τον δαγκώνει ένα σκυλί, ο άλλος κατουργέται, όλα τα ανέκδοτα είναι τραγικά. Και από αυτό θα καταλάβεις ότι στην ουσία το γέλιο είναι το ιερό ξόρκι της τραγικότητας, είναι ο ύψιστος διαλογισμός κατά την βουδιστική διδασκαλία. Επίσης ότι με το γέλιο, βασικά, και όταν το γέλιο είσαι και υποδοχέας γέλιου, αλλά και επίσης εκπέμπεις γέλιο, δηλαδή λες καλά ιστορίες, που αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι κέντρο αφηγηματικής βαρύτητας, σημαίνει ότι βρήκες τη δική σου κινησιολογία να αναπαραστείς το τραγικό και να βγάλεις γέλιο, τους δικούς σου λεκτικούς τρόπους, παρομοιώσεις, μεταφορές, κοσμητικά επίθετα, βρήκες το δικό σου τρόπο, τα δικά σου σημεία στίξης, τις δικές σου παύσεις, τις δικές σου γκριμάτσες, δηλαδή αυτοσκηνοθετήθηκες. Δηλαδή κάνεις και το σκηνοθέτη και το σεναριογράφο και τον ηθοποιό. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ομοιόμορφες ζωές, έτσι, και καταπιεσμένοι άνθρωποι, σημαίνει ότι ομοιόμορφοι τρόποι έκφρασης. Άρα η αυτοσκηνοθεσία του εαυτού σου, να πεις με αστείο τρόπο το τραγικό, είναι βασικά η μεγαλύτερη άσκηση ελευθερίας. Γιατί αν δεις γύρω μας, είναι
τάγματα ανθρώπων που τα σκηνοθετούν άλλοι. Τους μαθητές ενός σχολείου τα σκηνοθετεί ένας δάσκαλος και ένα εκπαιδευτικό σύστημα. Τους πιστούς στην εκκλησία ο εκάστοτε ιερέας. Τους πιστούς της κοινοβουλευτικής πολιτικής το σκηνοθετούν οι κομματάρχες, οι υπουργοί και όλα αυτά. Αν δεις, δηλαδή το γέλιο είναι ο τρόπος, δηλαδή είναι ο τρόπος που από μικρός μπορείς να ποντάρεις στο δικό σου δρόμο και όχι στην πολιτική της ανάθεσης. Όπως βλέπεις, σε απολαμβάνουμε, δεν διακόπτουμε καθόλου. Πάμε σε λίγο... Σας αλίζω, ε. Καθόλου. Πάμε σε λίγο... Σε πιάσαμε από τα μούτρα κατευθείαν με βαριές ερωτήσεις. Δημήτρη, παρατηρούμε ραγδαία αύξηση του ανταγωνιστικού κινήματος. Δηλαδή, όλο και πιο πολλοί άνθρωποι απαρνούνται να αναθέτουν τη λύση των προβλημάτων τους σε πολιτικούς και χαράσουν οι ίδιοι τις ζωές τους. Άνθρωποι που έως πρότινος δεν ασχολούνταν με τα κοινά, σιγά σιγά ανακαλύπτουν ότι υπάρχει μια διαφορετική κοινωνία, συμμετέχοντας σε συνελεύσεις, καταλήψεις, εγχειρήματα από τα κάτω με οριζόντιες δομές οργάνωσης. Σε αυτό ελπίζω να συμφωνείς. Βέβαια, χρόνια τα λέγαμε, Αντρέα. Ωραία. Μου. Τώρα έχει 20 χρόνια. Αυτό φώναζα σε όλες τις αυγές, όλα στην αρτογραφία. Οριμάζει λίγο αυτή η κοινωνία. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτό το κίνημα εμφανίζεται αποδυναμωμένο να αμφισβητήσει εμπράκτος το κυρίαρχο αυτό σάπιο κοινωνικό σύστημα. Γιατί κατά τη γνώμη σου συμβαίνει αυτό και επίσης από πού αντλεί το σύστημα την φαινομενική υπεροπλία του απέναντι στους πολίτες? Κοίταξε να δεις, το να πάρει κανείς την ευθύνη της δικής του πράξης, αυτό είναι μεγάλη, πολύ δύσκολο. Οι άνθρωποι νομίζω ότι θέλουν να είναι ελεύθεροι. Οι πιο πολλοί είμαστε εκπαιδευμένοι όλοι μας να υπακούμε σε διαταγές. Άλλος να καταστρώνει το σχέδιο της ζωής μας, άλλος να αναλαμβάνει την εκπαίδευση των παιδιών, άλλος να αναλαμβάνει τους γεροντότερους, άλλος να αναλαμβάνει τους παρεκκλίνοντες που λέμε τρελούς, άλλος να... Δηλαδή έχουμε συνηθίσει σε μια ζωή η οποία δεν έχει αυτοσχεδιασμό, δεν έχει έμπνευση, δεν έχει αλληλεγγύη, δεν έχει εποπτική εικόνα του συνόλου, που αυτό είναι η βασική παιδεία, έτσι. Και ως εκ τούτου οι άνθρωποι δυσκολεύονται να, από τη μια στιγμή στην άλλη δηλαδή, να γίνουν υπεύθυνες μοναδικές οντότητες από εκεί που ήταν μέρος μιας αλυσίδας ιεραρχικών σχέσεων. Αυτό είναι αναμενόμενο, δεν είναι, είναι αναμενόμενο οι άνθρωποι, αλλά όμως όσο και αν έχει δυσκολία ένας άλλος τρόπος λήψης αποφάσεων και οραματικής πράξης, όπως είναι αυτό που λέμε, δηλαδή δεν πάβει να είναι πάρα πολύ γοητευτικός, και αυτή η γοητεία θα κερδίσει γιατί τα εξουσιαστικά συστήματα στον πλανήτη, που δεν υπάρχει ούτε ένα που να εμπνέει κανένα κάτοικο του πλανήτη, στην πραγματικότητα κανένα δεν εμπνέουν, κανένα σύστημα νομής της εξουσίας, έτσι. Αυτά λοιπόν οδηγούν τον πλανήτη σε μια ξέρα. Είναι ότι η ξέρα είναι ότι σε 6 γενιές από τώρα, λένε οι επιστήμονες, σε 7 θα σας πω εγώ, λένε ότι πρέπει, παιδιά, να εγκαταλείψει τον πλανήτη η Γη. Δεν θα μπορεί ο πλανήτης να γίνει πια να είναι κατοικήσιμος, έτσι. Ο άνθρωπος θα έχει καταστρέψει το κομμάτι του πλανήτη που τον θρέφει. Ωραία. Εάν δεν γίνει κάτι τελείως απρόοπτο, εκεί οδηγούν τα συστήματα αναδιανομής των πλανητικών αγαθών. Διαμέσου της ιδιοκτησίας, ενώ ας πούμε η ιδιοκτησία ενώ είναι τόσο άκομψη και τόσο ας πούμε γκροτέσκη, είναι βάρβαρη, η ιδιοχρησία θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο καταπληκτικό. Δηλαδή δεν σε ενδιαφέρει εσένα αν έχεις δικό σου σπίτι ας πούμε, ή το παιδί σου. Σε ενδιαφέρει το παιδί σου σπουδάς στην Αλεξανδρούπολη να έχει ένα αξιοπρεπές σπίτι, όπως ακριβώς θα ήταν και στην Αθήνα, έτσι. Και του κάθε ένας το παιδί, βασικά τι το θέλει στο σπίτι
στην Αθήνα για να το νοικιάζεις, ας πούμε, το παιδί, όχι. Δηλαδή, σε ενδιαφέρει οποιοδήποτε πολίτης μιας κοινότητας για οποιοδήποτε λόγο που να βρεθεί να έχει ένα κατάλημα αξιοπρεπές και να διαβιώσει. Έτσι. Αυτό σε ενδιαφέρει. Και αυτή είναι η ιδιοκρισία. Έτσι. Το άλλο είναι τελείως πολυέξοδο. Δηλαδή, είναι μια σχέση πολλές φορές γραφειοκρατικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ανθρώπων, διενέξεων, μεταβιβάσεων, κληρονομιών, τσακώματα, έκθρες. Είναι τελείως δυσλειτουργικό και είναι και αφύσικο, γιατί η φύση το μόνο πράγμα που σέβεται και που κάνει, ας πούμε, είναι σέβεται την ολική οικονομία. Η φύση είναι η πιο οικονόμα που υπάρχει στον κόσμο. Οπότε η ιδιοκτησία και τα προτάγματα της παραγωγής και της συσσόρευσης είναι τελείως από φυσική άποψη αντιοικονομικά, ως εκ τούτου θα καταρρεύσουν. Μάλιστα. Η κρίση που βιώνει σήμερα ο ελληνικός λαός, όπως έχεις δηλώσει, δεν είναι σημερινή, παρά έχει τις ρίζες της στις απαρχές δημιουργίας του κράτους πίσω στο 1828. Εν τη γενέση δηλαδή. Εν τη γενέση. Ναι. Παρά αυτά υπήρξαν μεσοδιαστήματα που ο λαός διεκδίκησε ακόμα και με τα όπλα την ελευθερία του, όπως έγινε με την Εθνική Αντίσταση, οργανώθηκε, πολέμησε με όσα μέσα διέθετε, μάτωσε, προδόθηκε. Σήμερα, αν θα θέλαμε να περιγράψουμε επακριβώς το τι συμβαίνει, μάλλον θα πρέπει να πούμε ότι ο καπιταλισμός διαγράφει την έννοια της ανθρωπιάς από τον άνθρωπο. Τον μετατρέπει σε ένα απομονωμένο υποκείμενο, αποχαυνομένο και αλωτριωμένο. Σαν αντίδραση προτείνεις να πειραματιστούμε με την ιερή ουτοπία της αυτοθέσμησης. Αυτό, Δημήτρη, πώς θα γίνει, εντός καπιταλισμού? Κοιτάξτε να δείτε. Το θέμα είναι, φυσικά εννοείται ότι η κάθε εποχή, η κάθε πολιτική άποψη, η κάθε καινούργια σημασία σε ένα σύνολο μπορεί να εγκαθιδρυθεί μόνο όταν νοηματοδοτεί μια παλιότερη σημασία. Για παράδειγμα, μπορώ να επικαλεστώ, ας πούμε, τη μετάβαση από την φεουδαρχία, ας πούμε, στον αστισμό, και όχι μόνο, σε όλες τις μεταβάσεις πολιτικής σκέψης ή σε όλες τις κρίσιμες φάσεις που οι σημασίες παίρνουν άλλη νοηματοδότηση, άλλη ενοιολόγηση, στην ουσία παίρνουν το κέλυφος μιας παλιάς χελώνας, αλλά είναι καινούργιο το υλικό. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω? Φυσικά ότι η αυτοθέσμηση, οι μικρές ομάδες, οι ελληνικές ομάδες, οι μικρές, όχι μόνο κοινότητες τοπικές, αλλά και κοινότητες οι οποίες είναι ομοτεχνικές, οι συντεχνιακές, μπορούν να δημιουργήσουν πράγματα. Μπορούν να δημιουργήσουν πράγματα και τα οποία αυτά τα πράγματα να είναι εγωιτευτικά εντός του καπιταλισμού. Έτσι. Γιατί πού θα πας στον Άρη να τα δημιουργήσεις? Έτσι. Αυτές οι ομάδες που μπορούν να διαχειρίζονται είτε σπόρους για την γεωργία της εγκύτητας, για την τοπικοποίηση που λέμε, είτε ομάδες με εναλλακτική μορφή ενέργειας, ας πούμε ΑΠΕ και όχι ΒΑΠΕ, είτε ομάδες συντεχνίες καλλιτεχνών, είτε κολεκτίβες, όλες αυτές σιγά σιγά, αν είναι εγωιτευτικές, στο πού? Στον ανοηματοδοτώντας αυτά που έταξε ο καπιταλισμός. Δηλαδή, ο καπιταλισμός, άμα δεις τα κηρύγματά του, είναι μεσιανικά. Αλλά κοίταξε να δεις, είναι όμως αποσπασματικά. Δηλαδή, μια κοινότητα αυτοθεσμιζόμενη, που φυσικά θα αλληλεπιδράσουν και όλες αυτές κάποια στιγμή είναι εγωιτευτικές, θα είναι σαν να σμίγουν οι σταγόνες σε ένα τραπέζι και κάποια στιγμή έχει καλυφθεί η επιφάνεια του τραπεζιού από νερό, γιατί είναι εγωιτευτικές. Είναι δηλαδή σε αυτές τις κοινότητες χτίζεις
κοινωνίες ανθρώπων οι οποίες είναι μοναδικότητες. Και αυτό ποιος δεν το θέλει? Ποιος δεν είναι εγωιτευτικό δηλαδή να βλέπεις κάθε άνθρωπο να αυτοσκηνοθετείται, κάθε άνθρωπο να δημιουργεί? Ποιος δεν το θέλει, είπες, ο ίδιος ο καπιταλισμός. Βέβαια, διότι ξέρεις, η ομοιομορφία των καταναλωτών, των καταναλωτικών προϊόντων, για να παίρνουμε όλοι μέρητο με περιστρεφόμενη λαβή, έτσι, πρέπει να ζούμε όλοι το ποντικοειδώς σε μικρά κλουβιά, δούλευε και μία ερεύνα. Έτσι, φυσικά, εννοείται. Αλλά αυτό όμως αυτοκαταστρέφει τον καπιταλισμό. Το ίδιο, δηλαδή, ο καπιταλισμός, ας πούμε, εκθιάζοντας την ατομικότητα και ταυτόχρονα συμπιέζοντάς τη, είναι ένα από τα ενδογενή προβλήματα του καπιταλισμού που τον οδηγήσουν μαζί με άλλα βασικά στην κατάρρευσή του. Ωραία, προχωράμε. Πριν λίγο καιρό είχαμε καλεσμένο τον Γιώργο Κτενά και παρουσιάσαμε το καινούργιο του βιβλίο, ένα πολύ διδακτικό παραμύθι, Το χωριό της Μαρμελάδας. Εσύ έχεις κάνει τον πρόλογο και έχεις γράψει το εξής: «Το παράλογο της εξουσίας δεν απαντιέται με την όρημη, κατασταλαγμένη λογική, παρά μόνο από τον ανώριμο παιδικό πειραματισμό και τη φαντασία, που η ιδρυματική εκπαίδευση και γενικά όλες οι δομές προσπαθούν να καταστήλουν». Πρόσεξε πόσα νοήματα έχει κρύψει μέσα σε μια πρόταση. Στις σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι η ερώτηση, που ο στόχος είναι το μυαλό. Πόσες πιθανότητες έχει φαντασία να επιβιώσει και να καθοδηγήσει τον πολίτη? Κοίταξε να δεις, οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς φαντασία. Και δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς φαντασία γιατί έτσι βιολογικά έχει συνηθίσει να πραγματώνεται ο άνθρωπος, γιατί τα πάντα δεν είναι δεδομένα γύρω μας. Φυσικά εννοείται ότι ευνουχίζεται η φαντασία με τα στο σύγχρονο ιδρυματοποιημένο κόσμο, έτσι. Δηλαδή ρομποτοποιούμαστε, έτσι, όπως ακριβώς ξέρεις, λέγανε είναι παλιοί άνθρωποι ότι με ό,τι ανακατεύεσαι γίνεσαι ίδιος. Οι παλιοί πετράδες έβλεπες ήταν σκληροί σαν την πέτρα. Σήμερα οι άνθρωποι παίρνουν στις οθόνες πολύ χρόνο. Δεν είναι κακές οι οθόνες, αλλά παίρνουν πολύ χρόνο. Ίσως γίνονται σαν κι αυτές, δηλαδή αποδέχτες, πυθύνοι. Οπότε η φαντασία, ας πούμε, υποχωρεί. Ξέρεις, τα παιχνίδια μας στο χωριό, εμείς τα φτιάχναμε με τα δύο μας χέρια τα παιχνίδια. Δεν υπήρξε να αγοράσουμε παιχνίδι σπανίως. Όμως τα εκτιμούσατε σίγουρα πιο πολύ. Ναι, όμως θέλω να πω ότι ό,τι κι αν γίνει, η φαντασία δεν μπορεί να του ανθρώπου δεν μπορεί να χαλιναγωγηθεί. Οποιοδήποτε σύστημα εξουσίας δεν μπορεί να επέβει πάντως στη φαντασία. Η φαντασία θα νικήσει. Η φαντασία, γιατί πάντα, παιδιά, όπως ξέρεις από τις πολεμικές τέχνες, πάντα λέμε ότι το μαλακό νικά το σκληρό. Όλο σωστός. Πάντως η δική σου φαντασία δείχνει να μην καταστέλλεται. Και το λέω αυτό γιατί σε κάθε συναυλία των Χαΐνιδων, ανάμεσα στα τραγούδια, συχνά εξωτερικεύεις τη σκέψη σου με ένα μοναδικό αφηγηματικό τρόπο. Αλήθεια, προετοιμάζεις από πριν τι θα πεις ή σου έρχονται πηγαία? Ανάλογα με το τι συμβαίνει εκείνον τον καιρό. Όχι, τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή, βασικά δεν προετοιμάζω ποτέ τι λέω, δεν διαβάζω από μέσα από κανένα κοιτάπι. Λέω ότι μου κατεβαίνει στο μυαλό, κάνω οτιδήποτε σλάλομ νοητικό μου έρθει εκείνη την ώρα. Μ' αρέσει να αυτοσχεδιάζω. Στην ουσία και στα παίξηματά μου, τα πιο πολλά παίξηματα που κάνω, κάθε φορά είναι διαφορετικά. Ας κάνω και λάθος, ας δοκιμάσω. Δηλαδή, δοκιμάζω κι εγώ πράγματα. Και στο λόγο, δηλαδή, ό,τι κουβεντιάζομαι στα καμαρίνια εκείνη την ώρα, ό,τι μας απασχολεί, ό,τι επικοινωνούμε. Αυτό λέω και. Βγαίνει και στο μικρόφωνο, δηλαδή, μόλις ναι, ναι, δεν μ' αρέσει, δηλαδή, να προετοιμάζω κάτι, εκτός αν είναι να προετοιμάσεις όταν κάνουμε παραστάσεις. Όταν κάνουμε παραστάσεις, όπως το Σωματείο του Θεού, αν το είχατε δει, το Σωματείο του Θεού που είχε, ας πούμε, διάλεξη φυσικής, τα παιδιά από τους Μπλαγκάλ, είχε την ομάδα χορού και ακροβασίας και όμως κινείται που συνεργαζόμαστε μια άλλη κολεκτίβα. Αυτή, ας πούμε, ήταν μια διάλεξη φυσικής. Φυσικά πάντα αυτοσχεδιάζεται, αλλά είχε μια δομή και πρέπει να πει όλη τη φυσική. Βραβεύτηκε φέτος, παρεμπιπτόντως. Φέτος κάνουμε, ας πούμε, για πράγμα τον Ερωτόκριτο. Πάλι με την ομάδα Χαΐνιδες, Μπλαγκάλ,
ο Ψαραντώνης, η ομάδα χορού και ακροβασίας και ο Μαχινίτε. Πάλι υπάρχουν, είναι το κείμενο, θα πει το κείμενο του έπους, θα πει στον Ερωτόκριτο, έτσι. Αλλά οι συναυλίες δεν έχουν αυτό το... Που και αυτό βέβαια αυτοσχεδιάζεις, έτσι, κάθε φορά δεν μπορεί να πεις αυτοσχεδιάζεις. Εγώ θυμάμαι τον Ερωτόκριτο, λέω κάθε φορά άλλους στίχους σε πολλές περιπτώσεις που δεν επηρεάζουν όμως τη δομή. Αλλά πάντα δηλαδή θέλω να πω, ρε παιδί μου, ακόμα και στις παραστάσεις βρίσκεις χώρο να παίξεις σαν παιδί μέσα στο, σε αυτό που φαίνεται ότι είναι στερεότυπο. Τώρα στις συναυλίες είναι πιο, τα πράγματα πιο ανοιχτά. Οπότε αυτοσχεδιάζεις τι θα πεις κάθε φορά. Δεν ξέρω τι θα πω. Είναι το απρόβλεπτο και η έκπληξη που μας είπες και στην αρχή που συνοδεύει όλη τη ζωή σου. Ας περάσουμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Προβληματιστήκαμε πολύ, Δημήτρη. Η αλήθεια είναι να επιλέξουμε σήμερα 3-4 κομμάτια όσα προλάβουμε να ακούσουμε από το πλούσιο ρεπερτόριό σας. Ξεκινήσαμε με το Καληνύχτα Μπελατσάου μέσα από την κάθοδο των Σαλτιμπάγκων, που είναι μια συνεργασία των Χαΐνιδων με τους Μοτ Πλαγκάλ. Παρεπτόντως ακούς και το χαλάκι μας, έτσι. Είναι μόνιμα εδώ από τους Μοτ Πλαγκάλ. Ένα σχήμα που συμπαθείς ιδιαίτερα, σωστά. Ναι, είμαστε και φίλοι, κάνουμε πολλά πράγματα μαζί και μετά σε διάφορα. Και στο, συνεργαστήκαμε και στα αγροκτηνοτροφικά και μητροπολιτικά, και επίσης τον τελευταίο δίσκο με τον Ψαραντώνη που τραγουδάει Μποντλέρ, Λόρκα και όλα αυτά. Ωραία, μπορείτε να στείλετε και εσείς τις ερωτήσεις που πιθανόν θα θέλατε να απευθύνετε στον Χαΐνι Δημήτρη Αποστολάκη με τον γνωστό τρόπο, γράφοντας ένα πι ελληνικό κεφαλαίο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54045. Θεέ μου, πόσο παράξενη είναι η δική μας τόπη, θλιμμένα τα τραγούδια μας και γελαστοί άνθρωποι. Θάλασσα, πικροθάλασσα. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
αστεία. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Open, ακούτε την εκπομπή «Με χωρίς πατρίδα» που σήμερα φιλοξενεί το Δημήτρη Αποστολάκη. Έχουμε ένα πρόβλημα με τα μηνύματα σήμερα. Ναι, μέχρι να το λύσουμε, δυστυχώς δεν θα μπορούσαμε να διαβάσουμε ούτε τα μηνύματά σας, ούτε τις πιθανές ερωτήσεις που στείλατε για τον Δημήτρη. Ελπίζουμε να σας καλύψουμε εμείς. Πριν συνεχίσουμε τα φιλοσοφικά θέματα, είπαμε και πριν ότι πρόσφατα κάνατε παραστάσεις για τον Ερωτόκριτο μαζί με τη χορευτική ομάδα και όμως κινείτε. Πες μας, τι αντιπροσωπεύει για σένα το έπος του Ερωτόκριτου? Κοίταξε να δεις. Θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Αυτή η παράσταση δόθηκε πρόπερς στο Ηρώδιο πρώτη φορά. Αποτελούταν από δύο στοιχεία, μουσική και χορό. Τώρα, η ιδέα αυτής της παράστασης γεννήθηκε από τη διαλεκτική των Χαΐνιδων με την αυτή την υπέροχη χορευτική ομάδα και ακροβατική, το και όμως γίνεται κολεκτίβα για αυτή. Συνεργαζόμαστε χρόνια. Είχαμε κάνει το Σωματείο του Θεού, είχαμε κάνει τους Θεούς και Δαίμονες, είχαμε κάνει την κάθοδο των Σαλτιμπάνκων. Δεν κάνουμε ευκαιριακές σχέσεις, ούτε εμπορικές. Οπότε λοιπόν γεννήθηκε αυτή η ιδέα που συνδυάζει από τη σωματικότητα υψηλής αισθητικής και ρίσκου, χορό και ακροβατικά, και από πλευράς μουσικής μια γκάμα μοτίβων τα οποία είναι από κριτικά μοτίβα μέχρι υπηρώτικα, μέχρι μικρασιάτικα, μέχρι ροκ και τζαζ παραπομπές, μέχρι ραπ. Η συνέχεια δηλαδή, υπάρχει μια συνέχεια ιστορική από τον Ομυρίδη στο λιράρι στο ράπερ. Ο βασικός λόγος βέβαια που εκ των υστέρων που πιστεύω ότι έγινε αυτή η παράσταση δεν είναι τίποτα άλλο, αλλά ίσως ήταν μια μύχια ανάγκη μας να καταδυθούμε στην ευρυθμία του λόγου. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, η σημερινή μας ζωή δεν είναι ούτε γρήγορη ούτε αργή. Είναι τόσο γρήγορη όσο ο χρόνος των συναλλαγών και τόσο αργή όσο ο χρόνος της επιβεβλημένης μοναξιάς. Άρα η ζωή μας είναι άριθμη.
Και αυτό φανερώνεται, φαίνεται κατοπτρικά στη γλώσσα μας που είναι αριθμή. Καταδυθήκαμε στο έπος λοιπόν γιατί εκεί υπήρχε η απαρχή της ευρυθμίας του ελληνικού λόγου. Οπότε λοιπόν μέσα σε αυτό το έπος του Ερωτοκρήτου, μέσα από αυτό, σαν να πήραμε αμπάριζα από την ευρυθμία του λόγου και της ζωής. Αλλά επίσης όμως φροντίσαμε να είναι το έργο να κινείται σε δύο επίπεδα. Η τραγουδαφύγηση του Ερωτοκρήτου, γιατί είναι μια τραγουδαφύγηση, δηλαδή ένας νέος τρόπος αντιμετώπισης αυτού έπους. Η τραγουδαφύγηση συμπληρώνεται με τη σωματικότητα. Και η τραγουδαφύγηση αυτή κινείται σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο αφηγείται ο μύθος. Στο δεύτερο, η διαλεκτική των προσώπων, αποκαθιστώντας δηλαδή τη συνέχεια με την αρχαία ελληνική τραγωδία και την διαλεκτική, την προσοκρατική. Μπορείς δηλαδή να βρεις άνετα και καταδεικνύονται τα σπέρματα της διαλεκτικής του Ηρακλείου. Τόσο βαθιά πάει το πράγμα. Επίσης ότι πρέπει να, μέσα σε αυτό το έπος συνειδητοποίησα μέσα με το ξανακοίταγμα που ξέρετε ότι το έπος αυτό είναι σημαντικό, γιατί είναι το τελευταίο έπος που μέχρι 20 χρόνια πριν τραγουδιότανε και απαγγελότανε προφορικά. Εγώ το μάθα προφορικά τα μάθαμε τον Ερωτόκριτο στο χωριό. Δηλαδή βλέπεις τον άνθρωπο να λειτουργεί το έπος όπως και τα ομηρικά έπη να λειτουργούν στην παρέα, στη δουλειά ή στη μοναξιά του κάθε ανθρώπου. Επίσης το έπος είναι η ανώτερη μορφή ποίησης και η ποίηση είναι η ανώτερη μορφή λογοτεχνίας, λέει ο Μπόρχες. Γιατί λοιπόν το έπος είναι η ανώτερη μορφή λογοτεχνίας? Γιατί λέει μόνο στο έπος δικαιολογείται το αίσιο τέλος. Οπότε λοιπόν μέσα από το έπος του Ερωτοκρήτου και με την τραγουδαφύγηση, στην εργασία μου με τα παιδιά, όλα αυτά προβάλλονται όχι μόνο η ανάδυση του ατομικού φαντασιακού της αναγέννησης του ανθρώπου που θέλει να ορίζει τη μοίρα του, όχι μόνο ο νεοπλατωνισμός, όχι μόνο οι μητρογραμμικές κοινωνίες που ήταν η βάση των σημερινών κοινωνιών, επίσης και προδαρβινικά σπέρματα καταδεικνύονται μέσα από την παράσταση, και επίσης ένα ισχυρό αίσθημα που διαπνύει όλο το έπος, το αίσθημα της αντεξουσίας, της ανυπακοής. Αυτό λοιπόν, γενικές γραμμές, είναι οι άξονες που κινήθηκε το έπος του Ερωτοκρήτου, αυτή η συνδυασμένη παράσταση που φέτος παίχθηκε στην αρχή του χρόνου στο Θέατρο Τέχνης, μετά στο Μέγαρο Μουσείς Θεσσαλονίκης και στον Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Τώρα το καλοκαίρι θα γίνουν διάφορες παραστάσεις, θα συνεχίσουμε με αυτήν την παράσταση παράλληλα με τις συναυλίες. Ωραία. Οι Χαΐνιδες μπορούν να χαρακτηριστούν κάλλιστα ως μουσική κολεκτίβα, καθώς αναληθεύουν όσα έχουν φτάσει στα αυτιά μας. Ακόμα και οι session μουσική μοιράζονται ισομερώς με τα μόνιμα. Μπορείτε μέλη. Να ρωτήσετε ένα οποιοδήποτε μουσικό στην Ελλάδα 26 χρόνια τώρα. Ωραία. Οποιοδήποτε μουσικό στην Ελλάδα, αν πήρε κανείς μία δραχμή παραπάνω από αυτόν. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Όπως είτε έπαιξε 26 χρόνια είτε μία μέρα. Αυτός είναι ο πρώτος λίθος για τις αυτόνομες κοινωνίες, η ισότητα των μισθών και εισοδημάτων για όλους και για όλες. Άρα εσείς το τηρείτε κατά γράμμα. Είτε καινούριο, είτε παλιό, είτε περαστικό μουσικό. Που περάσει έστω και για ένα βράδυ από τους Χαΐνιδες, μοιράζεται τα πάντα. Ως τη δύναται φέρει ο άρμα, είναι ο πλήτης του στρατεύματος, οπότε ίδιο ρίσκο έχει κινδυνεύει τη ζωή του, οπότε είναι ίδιο μερίδα φαΐ, ίδιο μεροκάμα του. Ωραία. Μπαίνοντας στο site των Χαΐνιδων, διαβάζει κανείς την κεντρική σελίδα. Μερικά από τα συμπτώματα μιας χώρας σε κατάσταση κρίσης. Αυτή γράφηκε τότε το 2011. Για το συγκεκριμένο άλμπουμ. Για το συγκεκριμένο άλμπουμ. Ισχύει όμως γενικά. Γιατί η φοβικότητα και όλα όσα περιγράφονται στη σελίδα ισχύουν ακόμα. Ο ατομικισμός, δηλαδή η απουσία οράματος, η έλλειψη τόλμης και η μυρολατρία, η τοπάθεια, η αντιπαραγωγικότητα.
Λοιπόν, οι Χαΐνιδες, έχετε σημειώσει, δεν είναι από αυτή τη χώρα. Είναι πολύ ευθύς τρόπος για να γνωστοποιήσετε ξεκάθαρα τις τάσεις σας. Αισθάνεστε κάτι σαν μετανάστες, κάπως έτσι νιώθουμε κι εμείς και χιλιάδες συνάνθρωποι μας. Βέβαια, είμαστε πρόσφυγες, είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Ακριβώς. Δεν νιώθω δηλαδή από τον ίδιο τόπο με τους Νεοέλληνες, με τη συντριπτική πλειοψηφία των Νεοελλήνων. Έτσι, μια εκφασισμένη κοινωνία και παιδιά, πρέπει να το πούμε δηλαδή, ότι σε αυτό το μοναδικό σταυροδρόμι τριών ηπειρών, δεν υπάρχει άλλο τέτοιο μέρος στον κόσμο, σταυροδρόμι Ασίας, Ευρώπης και Αφρικής, να ξέρουμε ότι αυτό που ισχύει πάντα, ότι το πολιτικό είναι ηθικό, είναι αισθητικό. Ακαλέσθητοι άνθρωποι. Δεν φταίνε οι άνθρωποι, είμαστε στο μερίδιο που τους αναλογεί. Θέλω να πω ότι είναι παραμελημένοι οι άνθρωποι. Παραμελημένοι. Οπότε παραμελημένη η αισθητική τους. Οπότε εξέπεσε η ηθική τους. Αλλά επειδή το αισθητικό είναι ηθικό, το ηθικό είναι και πολιτικό. Άρα ξεπέσανε, παρακμάσανε και πολιτικά. Και έτσι έχουμε οικονομική κρίση, παιδιά. Η οικονομική κρίση δεν παρθενογεννάται. Έτσι. Δεν ήταν όλα ρόδινα. Ήταν μια εποχή ψευτοευμάρειας, μια εποχή αλαζονίας, ύβρεως, ανθρώποι ημιμαθείς. Μετά τη μεταπολίτευση, οι παλιότεροι μέχρι δεκαετία του 60, που ήταν και πλανητικά και τοπικά μια κοινωνία που ευνοούσε τα κινήματα, τα οράματα, την καλλιτεχνική δημιουργία, η μόνη δεκαετία ίσως πλανητικά που μάλιστα το χάσμα πλουσίων φτωχών μίκρανε. Οι άνθρωποι δηλαδή κατά φύση κοινωνίας όσο επιτοπλίστων τότε ήξεραν την αμάθειά τους, ήταν επιφυλακτικοί. Μετά τη μεταπολίτευση και μετά οι άνθρωποι με το αφήγημα του επαναστατημένου του πολυτεχνείου, με το αφήγημα της ευμάρειας και του καταναλωτισμού, με την έγιναν ημιμαθείς, δηλαδή με την ότι ένιωσαν ότι είναι κυρίες, τα ξέρουν όλα, τα έχουν όλα, μπορούν να τα απολαμβάνουν όλα και σε μεγάλο μέτρο. Ξέρεις, είναι να μεθύσει 4 δεκαετιών. Καταλαβαίνετε. Είναι δύσκολη η κατάσταση, γιατί πρέπει να γεννηθεί ένα καινούριο αφήγημα. Το καινούριο αφήγημα πια δεν μπορεί να έχει δόγματα, δεν μπορεί να έχει σωτήρες, δεν μπορεί να έχει μάγους, δεν μπορεί να έχει στάρ. Όλοι αυτοί δοκιμαστήκαν από την ιστορία, το ξέραμε. Αλλά και οι πιο εύπιστοι, ας πούμε, πρέπει να το καταλάβανε. Δεν υπάρχει πια ο μάγος, ο γιατρός μάγος, έτσι. Είναι η σχέση σου με τον γιατρό, με αυτόν που έχει τη γνώση, έτσι. Δεν υπάρχουν οι άνθρωποι και οι υπερλαμπριαστέρες. Εμείς είμαστε οι σχέσεις μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος σε απόλυτο κενό, να είναι μεγάλος ή μικρός. Οι άνθρωποι, εμείς, είμαστε αυτό που λένε οι Ινδοί, οι Βουδιστές, λένε μάγια, ψευδέστης. Τι μένει μόνο από εμάς? Μένει η ποίηση που μπορεί να έχει η διαλεκτική των σχέσεών μας. Μόνο αυτό μένει, μόνο αυτό κληρονομείται, μόνο αυτό κυροδοτείται, μόνο αυτό μένει στην ιστορία του πολιτισμού. Η ποίηση των σχέσεων. Αυτό είμαστε. Ο έρωτας και ο θάνατος ίδια σπαθιά βαστούνε και οι δυο με τρόπο ξαφνικό και ύπουλο χτυπούνε. Ωραίο στίχος, έτσι, από τον Μίτσο Σταυρακάκη. Ο θάνατος, τουλάχιστον όπως έλεγε ο Πίγουρος, δεν πρέπει να μας απασχολεί, γιατί όταν εμφανίζεται εκείνος, πάβουμε να υπάρχουμε εμείς. Έτσι, απολύτως συμφωνώ. Ο έρωτας όμως. Ο έρωτας και αυτός είναι ένας θάνατος διαρκείας. Και βασανιστικός, α. Όχι, να σου πω, όπως ο θάνατος δεν είναι βασανιστικός ο θάνατος. Ο Πίγουρος είπε όταν έρθει. Ο έρωτας, παιδιά, είναι δαίμονας, οπότε νομίζω ότι οι άνθρωποι κάνουν ένα τεράστιο λάθος νεολογικά. Δηλαδή, αν δουλεύουν, το θεωρούν καλό. Λάθος. Είναι ότι όποιος δουλεύει είναι ανήθικος. Παθιά ανήθικος. Και οι άλλοι που ανέχονται να δουλεύει. Κανείς δεν πρέπει να δουλεύει. Ο άνθρωπος πρέπει να εργάζεται. Όποιος δεν είναι ερωτευμένος, τότε, τότε διαπράττει ανίερη πράξη εναντίον του εαυτού του. Δηλαδή, το φυσιολογικό του ανθρώπου να είναι δημιουργικός, χαρούμενος, με όλη την ύπαρξη και μονίμως ερωτευμένος. Να εργάζεται μανιωδώς και αφοσιωμένα και να μην δουλεύει ούτε δευτερόλεπτο. Να μην φοβάται
για τίποτα, γιατί αυτό του κλέβει το παρόν του, γιατί ο φόβος είναι ανάμνηση μιας παρελθούσης οδύνης και η επιθυμία είναι ανάμνηση μιας παρελθούσης ειδονής, οπότε σου κλέβουν από το παρόν σου. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να φοβάται, μόνο να νιώθει το μεγαλύτερο φόβο, το δέος. Όταν νιώθει δέος είναι ωραίο, ο μόνος και ωραίος φόβος και καμιά επιθυμία. Η επιθυμία να είναι πάλι το τελείωμά της, η αφοσίωση, τότε είναι επιθυμία η μόνη δεχτή. Να το ακούσουμε. Είναι από μια εμφάνιση του Χαΐνιδων στον Βόλο λίγες μέρες πριν μπει στη ζωή μας το 2016. Ο έρωτας και ο θάνατος. Επιστροφή στο στούντιο. Μαζί μας βρίσκεται ο Δημήτρης Αποστολάκης από τους Χαΐνιδες. Δημήτρη, γιατί αισθάνεσαι αυτοεγκλεισμένος όπως χαρακτηριστικά έχεις πει? Είναι άμυνά σου απέναντι στην προστιχιά? Κοίταξε να δεις. Τον εκφασισμό μιας ολόκληρης κοινωνίας τον κατάλαβα χρόνια τώρα. Νομίζω ότι ο εγκλεισμός μου δεν σημαίνει και απομόνωσή μου, δηλαδή κάνω παρέα πάντα, είμαι πολύ μεγάλους κυρίους, είμαι πολύ μεγάλους αλήτες. Αυτή είναι η αγαπημένη μου. Και στο σπίτι που είμαι μέσα, δηλαδή είναι από εδώ, θα σου δώσω τον κύριο Φιόντορ Ντοστογεύσκη, τον κύριο Ακίρα Κουροσάουα, τον κύριο Φρυδερίκο Νίτσε, τον κύριο Λούτβιχ Μπετόβεν. Θα σου γνωρίσω τον κύριο Μάρκο Μπαμπακάρη και διαφόρους ανθρώπους οι οποίοι μου δίνουν μια υψηλή ευγένεια, το Σουν Τσου, το Τζουάνκ Τσε, ας πούμε,
και ας πούμε τις Ουπανισάντες ή οτιδήποτε μπορείς να σκεφτείς. Ή γιατί θέλω να, οι σχέσεις μου με πρόσωπα και πράγματα να είναι υψηλής αυταπάρνησης, υψηλού έρωτα, υψηλής αριστοκρατίας και υψηλής αυτοσυνέπειας. Οπότε λοιπόν αυτή την βρίσκω όταν είμαι με αυτούς τους ανθρώπους και με μια μειοψηφία Ελλήνων που γι' αυτό αγαπώ αυτόν τον τόπο. Αυτόν τον τόπο τον αγάπησα μέσα από τη μειοψηφία που αυτενεργεί και παίρνει χαρούμενα την ευθύνη ενός τόπου που αυταπαρνιέται και έτσι μπορούμε και ζούμε κι εμείς. Μια μειοψηφία μικρή είναι σε αυτό το τρένο του κόσμου, παιδιά. Στο NGO μας ήταν πάντα, τώρα είναι πιο μικρή ακόμη. Μια μειοψηφία η οποία με τα αυτιάρια ρίχνει κάρβουνο στη μηχανή του κόσμου, υδρώνει βέβαια, μαυρίζει, μουτζουρώνεται από την ύπαρξη, όπως λέει και ο Σάρτρ, αλλά γελά χαρούμενα μεταξύ τους που φτιαρίζουν τη δύσκολη δουλειά του κάρβουνα, τη μηχανή. Τους χτυπάει ο ήλιος και η βροχή, αλλά γελούν και βλέπουν τοπία. Οι περισσότεροι πλειοψηφίες μπαίνουν στο τρένο, κοιμούνται και κοιμισμένοι κατεβαίνουν. Δεν με πειράζει καθόλου αυτό. Όλοι είναι χρειαζόμενοι σε αυτόν τον κόσμο. Έχουμε πολλά πράγματα που δεν προλάβαμε να αναφερθούμε, όπως τις πολεμικές τέχνες με το Tai Chi που ασχολείσαι. Δεν πειράζει, σε ένα επόμενο ραντεβού. Θα θέλαμε να κλείσουμε με το βιβλίο που έχεις ετοιμάσει. Με το Muay Thai. Kickboxing και άλλα. Και kickboxing και άλλα. Θα μου μάθει, μου το υποσχέθηκε, παιδιά. Λοιπόν, έχεις έτοιμο ένα βιβλίο. Το Φτούξ Ελευθερία σε όλους. Φτούξ Ελευθερία για όλους. Για όλους. Ναι, αυτό κυκλοφόρησε από τον Νοέμβριο. Θα σε απολαύσουμε λοιπόν και σαν συγγραφέα. Ξέρω εγώ, νιώθω ρε εσύ, Ανδρέα. Γελίος, ξέρεις, ο Καραγκιόζης γιατρός, ο Καραγκιόζης φούρνο αριστερό, ο Καραγκιόζης γραμματικός, είναι ένας συγγραφέας. Είναι 10 διηγήματα. Αυτό είναι βέβαια το ότι νιώθω γελίος, είναι άβολο, γιατί αν οι γελοί ήταν όπως εσύ σε μια κοινωνία του καθώς πρέπει, τότε μακάρι να είχαμε πάρα πολλούς τέτοιους ανθρώπους. Αλλά ταυτόχρονα και ακουφιστικό για μένα, γιατί ξέρω ότι η καλλιτέχνη είναι η ιερή ακροβασία μεταξύ τραγικότητα και γελιότητα. Οπότε είναι και ένα ακουφιστικό. Από την άλλη, αυτό το βιβλίο, παιδιά, έχει 10 διηγήματα. Οι πιο πολλοί που το διαβάζουν μου λένε ότι σας κάνει στα γέλια. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Μπορείτε δηλαδή να το αποκτήσετε μέσω κλοπής, ιδανισμού ή αγοράς. Σε περίπτωση που το αγοράσετε και δώσετε 10 ευρώ και το βρείτε ανέμακτο, τότε σας δίνω το εργό της τιμής μου, και ξέρετε 26-27 χρόνια τώρα το κρατάω με πλήρη αυτοσυνέπεια, ότι άμα τη εμφανίσει μου σας δίνω κατευθείαν το 10 ευρώ εάν το βρείτε ανέμακτο ή ότι δεν είχε μέσα την απαιτούμενη πυκνότητα φαντασίας και πληροφορίας. Πότε κυκλοφορεί? Ναι, εάν δεν έχω τώρα στην τελευταία περίπτωση το δεκάρικο και την ώρα πάνω μου, τότε μπορείτε να μου ρίξετε μια ξυλιά μεσαίας εντάσεως, η διατίμηση είναι αυθαίρετος. Βγάζεις καλές άμυνες. Το βιβλίο πότε κυκλοφορεί? Δεν έβριο κυκλοφόρησε αυτό, δεν έβριο. Α, κυκλοφόρησε ήδη. Εμείς δεν το έχουμε ακόμα διαβάσει. Είναι μια καλή ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Πρέπει να σας το στείλω, Όχι. Θα σας το στείλω. Εδώ στο Νόρτο έπρεπε να σας στείλω. Είμαστε από τους ξενέρωτους της τρίτης κατηγορίας. Θα το αποκτήσουμε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σου εδώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ και τον Μανώλη, τα παιδιά. Σας ευχαριστώ και εσάς και τους φίλους ακροατές που είχατε την ιόβια υπομονή να μ' ακούσετε, λέω τόσο αλούμπε. Εμείς να μην λησμονήσουμε, να δώσουμε τα εύσημα της ντροπής στο Δήμαρχο Καμίνη, ο οποίος παραχώρησε την πλατεία Παλαιάς Χωροφυλακής που βρίσκεται στη Μεσογείον στους Ναζί της Χρυσής Αυγής, ώστε να πραγματοποιήσουν αύριο εκεί την εκδήλωση ρατσιστικού μίσους της νεολαίας τους. Σημειωτέων, η συγκεκριμένη πλατεία είναι ο χώρος που εκτελέστηκε ο Νίκος Μπελογιάννης και τρεις ακόμα κομμουνιστές. Υπάρχουν ήδη αρκετά καλέσματα για κατάληψη του χώρου από αντιφασιστικές, αναρχικές και κομμουνιστικές οργανώσεις, οπότε οι Ναζί μάλλον θα κάνουν το φεστιβάλ στα γραφεία τους, εκεί που απεργάζονται τα δολοφονικά τους σχέδια. Πάντως η απάντηση στο φασισμό δεν είναι η κοινωνία. Είναι η κοινότητα. Δεν διαφωνώ καθόλου. Είναι η κοινότητα. Ο αγώνας ενάντια στο φασισμό είναι αγώνας ενάντια στη λύθη. Και αυτός ο αγώνας συνεχίζεται. Ούτε βήμα πίσω. Thank you.
στεναγμή. Εννιά σπάθια γυμνώσανε στη γραμμή. Η άνοιξη μαυλή στραγιανάδια. Κοιτάξτε χωριάνοι μου τι θα συμβεί. Τα πάθη σας αρκώσω με του ραβί. Εκείνος ο μπροστάρης και μιστρά. Σε το χωριό μας και ρωτάει.